Ιεραπίτης Ιωσιτίας, Δήμαρχος Σιτίας, Δήμαρχος Ιεράπετρας, για θέματα που αφορούν και το Δήμο Σιτίας και το Δήμο Ιεράπετρας. Εκεί όμως που επικεντρωθήκαμε περισσότερο και αυτά που αφορούν τους δύο Δήμους είναι η προγραμματική σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί μαζί με το Δήμο Σιτίας για την διαχείριση των δικτύων ίδρευσης και άδρευσης στον πρώην Δήμο Ακρυγιαλού, στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ακρυγιαλού. Και μιλάμε για τα έργα τα οποία αφορούν την μεταφορά νερού από την περιοχή του Αδιάβατου προς τη μεριά των Πυλαλιμάτων, των Πεύκων και του Αγίου Στεφάνου, και μιλάμε και για το έργο της ίδρευσης από τα Μουλαδιανά, από την περιοχή των Λιθινών, το οποίο εξυπηρετεί και ιδρεύει τις ανάγκες όλης της περιοχής και των παραλιακής ζώνης των Λιθινών, δηλαδή τη Λαγκάδα, και την περιοχή των Πεύκων, την Ανάληψη και την περιοχή του Μακρύ Γιαλού. Άρα μιλάμε για κοινά έργα τα οποία θα πρέπει πέρα από τη συντήρησή τους και τις επισκευές τους να δούμε μελλοντικά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, προκειμένου αυτά τα έργα να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα, γιατί όπως ξέρετε το κόστος της συντήρησης και επισκευής αυτών των έργων είναι τεράστιο. Δεν μπορεί να το επιβαρυνθεί μόνο ο Δήμος Σιτίας, το επιβαρύνεται και ο Δήμος της Ιεράπετρας μέσα από την προγραμματική σύμβαση. Μιλάμε για αρκετά χιλιόμετρα δίκτυα, μιλάμε για γεωτρήσεις, μιλάμε για δεξαμενές, αντιλιοστάσια και ένα σωρό άλλα πράγματα που χρειάζονται καθημερινά, που πρέπει να δίνουμε παρόν και ο Δήμος Σιτίας και ο Δήμος Ιεράπετρας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις περιοχές, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξη της περιοχής και να μπορούν να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα οι δημότες στην διαχείριση του νερού, είτε είναι της ίδρευσης είτε είναι της άδρευσης. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Περιφερειάρχη και συζητήσαμε και για τα έργα της ίδρευσης και της άδρευσης. Χρειάζεται να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, θετικός ο Περιφερειάρχης, τη χρηματοδότηση μιας μελέτης για να αντικαταστήσουμε ένα μεγάλο τμήμα του αγωγού από τη Μονή Καψά μέχρι και το Καλό Νερό. Όπως συζητήσαμε και για το έργο το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια, είναι το τμήμα, ο οδικός άξονας μεταξύ Πυλαλίματα και Γέφυρας Μαρούλα. Είναι ένα έργο το οποίο υπάρχει μελέτη, ενδεχομένως να χρειάζεται κάποια επιχειροποίηση, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει. Είναι συνέχεια του έργου της παράκαψης του Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού και Ανάληψης. Και βέβαια ζητήσαμε τη χρηματοδότηση της μελέτης από τη γέφυρα του Μαρουλά μέχρι και τη Σιτία, για να μπορεί η Ιεράπετρα να έρθει πιο κοντά οδικά με τη Σιτία και η Σιτία με την Ιεράπετρα. Γιατί όπως ξέρετε και το αεροδρόμιο στη Σιτία και το λιμάνι της Σιτίας μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της νοτιοανατολικής Κρήτης, και μιλάω για τον τουρισμό αλλά και για τα αγροτικά προϊόντα. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ θετικό. Εξυπηρετεί πολύ τα συμφέροντα εκεί, Μακρύ Γιαλού, κύριε Δήμαρχε, έτσι, και τα ξενοδοχεία, τη νότια πλευρά γενικότερα. Εξυπηρετεί, κυρία Τσαγκαράκη, την ανάπτυξη του νομού Λασιθίου. Αυτό πρέπει να έχουμε σαν στόχο. Δηλαδή, η Δήμη μέσα από την καλή συνεργασία που υπάρχει και πρέπει να υπάρχει για να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, τα οποία μας προβληματίζει όλους σε μια πολύ δύσκολη εποχή, βλέποντας μακριά και μελλοντικά, θα πρέπει να δρομολογούμε έργα τα οποία θα πρέπει να στηρίζουν τα επόμενα χρόνια την ανάπτυξη. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα, κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί ούτε εμάς, ούτε αυτούς που μας ακούνε, αλλά ούτε και την ανάπτυξη της περιοχής. Σωστά. Οπότε χαίρομαι που υπάρχει αυτή η συνεργασία με τον Δήμαρχο Σιτίας. Και για την ίδρευση και άρδευση των περιοχών που μας είπατε, έτσι, γιατί είναι, εντάξει, σύνορα ας πούμε δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν σύνορα, σε αυτά τα συγκεκριμένα. Ναι. Οι εκπαιδευτικές δομές του Δήμου Ιεράπετρας και το γυμνάσιο και το λύκειο και τα σχολεία εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου Σιτίας στη συγκεκριμένη περιοχή που δεν έχει αυτές τις υποδομές. Άρα λοιπόν, ακόμα και ο βρεφονηπιακός σταθμός. Δηλαδή, πέρα από αυτά τα τυπικά που πρέπει να είναι μέσα από προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται και να προχωράμε κάποια πράγματα, υπάρχει συνεργασία και συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Γιατί δεν είναι εύκολα ούτε να φτιάχνεις καινούριο γυμνάσιο, ούτε καινούριο λύκειο, ούτε καινούριο βρεφονηπιακό, ούτε καινούριο παιδικό. Άρα οι πόρτες του Δήμου της Ιεράπετρας είναι ανοιχτές για να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του Μακρύ Γιαλού
Και θεωρώ ότι το ίδιο γίνεται από τη μεριά της Ιδίας. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ ερχόμαστε μέσα από, ένα καλό πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει να καλύψουμε αυτό το κενό και της γραφειοκρατίας και της έλλειψης χρηματοδοτήσεων στους Δήμους, που δεν μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια είναι η καλύτερη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ωραία. Ωραία. Οπότε αυτά τα διαδημοτικά έργα, Δήμαρχε, βοηθάει η περιφέρεια, χρηματοδοτήσεις δηλαδή δίνει η περιφέρεια προκειμένου να γίνουν? Εμείς θα πρέπει να υλοποιήσουμε. Πώς βάζει ο κάθε Δήμος από την τσέπη του κάποια χρήματα για τις μελέτες ή τα μοιράζεστε? Πώς γίνεται η διαδικασία αυτή? Κάποιες μελέτες που πρέπει να γίνουν για τον αδευτικό αγωγό, αυτές τις μελέτες μπορούμε να τις υλοποιήσουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να πάνε σε εξειδικευμένα μελετικά γραφεία. Αλλά ο δρόμος από την ανάληψη, περνώντας τα πυλαλήματα, φτάνοντας στην γέφυρα του Μαρουλά και συνεχίζει μέχρι τη Σιτία, ήδη έχει ανατεθεί σε μελετικό γραφείο, σε επίπεδο αναγνωριστικών μελετών. Άρα η επόμενη κίνηση είναι, εφόσον υπάρχουν οι αναγνωριστικές μελέτες, να χρηματοδοτηθεί για να γίνει η οριστική μελέτη του έργου. Εδώ χρειάζεται κάποια εξειδικευμένα γραφεία, χρειάζεται κάποιες μελέτες που πρέπει να γίνουν από αυτά τα γραφεία, οπότε χρειάζεται μια χρηματοδότηση. Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, όπως θα χρηματοδοτήσει, εφόσον εμείς του παρουσιάσουμε τη μελέτη για τον αδευτικό αγωγό της περιοχής που χρειάζεται, για να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Θετικός στη συνάντηση, υπάρχει καλή συνεργασία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε όταν θα έρθει η ώρα στην πράξη. Μέχρι τώρα η Περιφέρεια στηρίζει το Δήμο της Ιεράπετρας σε ό,τι το έχουμε ζητήσει. Συνεχίζεται αυτή η καλή συνεργασία που έχουμε. Το ίδιο νομίζω ότι γίνεται και στη Σιτία. Και βέβαια, για να μην ξεχάσω, γιατί ήταν ένα από τα βασικά έργα τα οποία συζητήσαμε και ζητάμε τη χρηματοδότηση εδώ και αρκετό καιρό, είναι ο βιολογικός της περιοχής του πρώην Δήμου Μακρύγιαλου, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες του Κουτσουρά, του Μακρύγιαλου, της ανάληψης, φτάνει μέχρι και τα πυλαλήματα, μέχρι και την Λαγκάδα. Ναι. Ένα μεγάλο έργο, το οποίο το κόστος είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, και το επόμενο χρονικό διάστημα επιτέλους θα έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη, όρημη. Αυτό ζητάει ο Περιφερειάρχης, θα το έχει στα χέρια του το επόμενο διάστημα, το επόμενο χρονικό διάστημα, ευελπιστώ πολύ σύντομα, και εκεί θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, ο Δήμος Θείας, ο Δήμος Ιεράπετρας και η Περιφέρεια, για να βρούμε το πρόγραμμα ή να δούμε από πού θα γίνει η χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο έχει ανάγκη η περιοχή εδώ και χρόνια, και μετά από 12 χρόνια από τότε που ήμουν δήμαρχος στο Μακρύγιαλο, από το 2007, έχουμε τώρα 2018, μετά δηλαδή περίπου από 11-12 χρόνια, επιτέλους αυτή η μελέτη, περνώντας όλα τα κανάλια της γραφειοκρατίας, θα είναι στη διάθεση της Περιφέρειας για να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει η χρηματοδότηση και να υλοποιηθεί το έργο που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η περιοχή του πρώην Δήμου Μακρύγιαλου. Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, στο δελτίο τύπου αναφέρεται και στην παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, αλλά και στον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Τοπλού. Έγινε κάποια συζήτηση για το θέμα του Τοπλού? Βέβαια, εντάξει, δεν αφορά το Δήμο Ιεράπετρας, αλλά ναι, είναι μια επένδυση. Για αυτό το θέμα να μην απαντήσω εγώ. Αν έγινε συζήτηση, όχι τι έγινε, τι υπόθηκε. Αν έγινε κάποια σύντηση. Παρουσία του Σεβασμιωτάτου, θέσαμε το θέμα του γυροκομείου της Ιεράπετρας. Όσον αφορά την Ιεράπετρα, το γυροκομείο της Ιεράπετρας, το οποίο και εδώ ο Περιφερειάρχης θετικά μας απάντησε ότι θα χρηματοδοτήσει την προσπάθεια την οποία κάνουμε, το έργο το συγκεκριμένο που το έχουμε ανάγκη στο Δήμο της Ιεράπετρας. Επιμέρους θέματα που αφορούν την περιοχή του Τουπλού, νομίζω ότι αρμόδιος είναι να απαντήσει ο συνάδελφός μου από τη Σιτία. Λέω, αν τέθηκε το θέμα. Το γυροκομείο λοιπόν είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το έχετε τρέξει και μαζί με τον κύριο Αγγελάκη, έχετε πάει και στην Αθήνα για τα φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Και με τη βοήθεια της Εκκλησίας, τη βοήθεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιεραπίτη και Σιτίας, ο οποίος πραγματικά από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί δίπλα μας και στην μελέτη και στην προσπάθεια που κάνουμε για τη χρηματοδότηση, και θα συνεχίσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια, διότι αυτό το έργο
θα πρέπει να υλοποιηθεί, εξυπηρετεί τις ανάγκες όχι μόνο του Δήμου της Ιεράπετρας, αλλά όλου του νομού Λασιθίου. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά η περιφέρεια έχει δεσμευτεί, ο Περιφερειάρχης, ότι είναι στις πρώτες προτεραιότητες για να χρηματοδοτηθεί τους επόμενους μήνες. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε πριν σας ευχαριστήσω. Αν κάποια άλλη είδηση. Ότι έχω να προσθέσω με κάτι για την χθεσινή συνάντηση που έγινε στην περιφέρεια. Η προσπάθεια συνεχίζεται και νομίζω μέσα από αυτή την προσπάθεια θα βγουν πάρα πολλά έργα τα οποία έχει ανάγκη ο Δήμος Ιεράπετρας. Θέλετε την άποψή μου, έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και χρόνια. Όμως ποτέ δεν είναι αργά, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με την συνάντηση και τη συνεργασία των δύο Δήμων. Χρειάζεται συνεργασία για την έργα που εξυπηρετούν και τις δύο περιοχές. Ακούσαμε τον Δήμαρχο. Πάμε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. 12:04 πρώτα λεπτά.